Champions League πρέπει να αρχίσουν ακριβώς την ίδια στιγμή. Σου έδωσε το σύνθημα τώρα ο υπεύθυνος της UEFA, ο Στέφαν Μαργκαρίτ, και τώρα ο Βεϊσχέρ με τη σειρά του θα πει στον Ίβιτς και τον Οφορίκου να ξεκινήσουν. Με το καλό λοιπόν και η πρώτη παλιά προς τα Παουλ με τον Ντρούλοβιτς, καλοκτυπημένο out. Έπιασε εκεί την κεφαλιά, είχε μπροστά και έπιασε την κεφαλιά ο Αλοίσιο, τον βλέπετε, αλλά έφυγε ψηλά πάνω, ο Ζαρτέλ. Μάριο Ζαρτέλ βγάζει για τον Φερνάντο Μέντες, τρέχει ο Μαυρογεννίδης για το τάκλιν, δεν βρίσκει την μπάλα, βρίσκει τον παίκτη, ο Βεσχέρ λέει να συνεχίσει. Ο Μαυρογεννίδης, ο Φορίκουε άργησε πολύ, κέρδισε ο Φερνάντο Μέντες, κάνουν λάθος όμως και στη συνέχεια τι υπάρχει, κάτι έκανε. Έτοιμος για να κάνει τη σέντρα, χάνει ο Ελευθερόπουλος στην πρώτη του επαφή, αλλά δεν πρόλαβε ο Ζαρτέλ να κάνει το κακό για τον Ολυμπιακό, ο Πουρσανίδης έδιωξε μακριά. Εδώ ο Ντρούλοβιτς που έκανε τη σέντρα και σέντρα, κεφαλιά από κοντά, επικίνδυνα τα πράγματα, δεν τα κατάφερε ούτε ο Ζαρτέλ, αλλά δεν τα κατάφερε ούτε ο Ζόρζε Κώστα που βγήκε μπροστά στην πρώτη μεγάλη στιγμή για την Πόρτο. Είπαμε, είναι επικίνδυνες οι σέντρες και οι υψηλές φάσεις. Η πρώτη κύλησε ξανά, βλέπετε, κοιτάξτε, στη φάση και ο Ζαρτέλ και ο Ζόρζε Κώστα έστρωξε ο ένας τον άλλο και οι δύο μαζί την μπάλα out. Ξανά από μία άλλη Πούτσο. Αυτό στη σέντρα με μία, ο Ανατολάκης καθαρίζει τη φάση. Ζόρτζεβιτς για τον Λουτσιάνο. Ο Φερνάντο Μέντες, ο Φορίκου, από τους πιο μαχητικούς, κάνει το φάουλ και θα πάρει την κάρτα. Πάνω που λέγαμε για την παλιά, δεν υπάρχει offside και φεύγουν δύο. Ο Ντρούλοβιτς κάνει το σουτ με μία, αλλά αυτά τα σουτ ήταν αυτό που έκανε ο Ντρούλοβιτς. Να το πρώτο πλάνο. Παλιά δεν υπάρχει offside, βγαίνει ο Ελευθερόπουλος. Δεν υπάρχει πέναλτι, όχι. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Βεσχέρ, τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Να δούμε όμως και το replay. Όρθιοι οι Πορτογάλοι διαμαρτύρονται. Πεσμένος κάτω ο... Για να δούμε, κοιτάξτε. Ψάχνει για την τρίπλα. Η σέντρα θα περάσει, ο Καραταΐδης κόβει. Γιόρτζεβιτς. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Ντρούλοβιτς εκτελεί, ο τερματοφύλακας ο Ελευθερόπουλος διώχνει με γροθιές και εκεί που πάει μπάλα είναι ο Ήλια Ήβιτς. Απέναντι φεύγει ο Φορίκουε, ο Ήβιτς προσπαθεί να περάσει, δεν τα καταφέρνει. Το 1-2 και πάλι και προσπαθεί να βγει, αλλά καθαρά θα προλάβει, θα πετάξει πλάγια ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης που έχει πολλή δουλειά. Της έκαμε μία για το κεφάλι του Ζαρτέλ, καλό το κοντρόλ, το shoot out. Δεύτερη καλή στιγμή για την Πόρτο, εδώ βλέπετε τον Ζαρτέλ στο 21ο λεπτό. Σημάδεψε τα περιστατικά του επιθετικού, νέα σέντρα, λοκάρι. Για να δούμε εκεί θα απομακρύνει. Είχε βγει όμως, είχε βγει, σαν να μην έγινε ποτέ αυτή η φάση. Είχε βγει και δίνει κόρνερ τον Ρίβα και τον Παουλίνιο Σάντος και τον Ζάχοβιτς. Θα πάρει το φάουλ από τον Ανατολάκη. Φάουλ τον Ρίβα τελικά. Με δύναμη, πολύ δυνατά out. Νάτος εδώ. Ο Βραζιλιάνος, τον Ρίβο Μέντες ψάχνει τον Ζαρτέλ, ο Ελευθερόπουλος θα βγει στο δεύτερο δοκάρι, όμορφα και θα μπλοκάρει. Κερδίζει δύο κόντρες, ένα σούτ από μακριά, πολύ καλό σούτ από τον Γιωργάτο, ο Κράλια κάνει την απόκρουση μέχρι στιγμής του παιχνιδιού στο κόρνερ, σε αυτή τη βολίδα του Γρηγόρη Γιωργάτου. Οι πάλι βγαίνουν επικίνδυνα μπροστά, τρέχει ο Ελευθερόπουλος με τα πόδια και η κόντρα είναι out. Ο Ζαρτέλ δεν πρόλαβε, ο Ελευθερόπουλος πρόλαβε. Out, ψηλά. Η κεφαλιά προς το τέρμα είναι ακίνδυνη από τον Μάριο Ζαρτέλ. Τον βλέπετε εδώ. Κερδίζει όλες τις κεφαλιές, μέχρι στιγμής δεν είναι επικίνδυνος. Μέχρι στιγμής, για να δούμε τον Ρίβα. Θέλει προσοχή, out. Out, ο Βραζιλιάνος το έχασε. Ο Ζαρτέλ ήταν τελικά, ο άλλος Βραζιλιάνος. Έκανε ωραία την τρίπλα, αλλά τελικά την μπάλα ψηλά. Τυχερός ο Ολυμπιακός σε αυτό το σημείο. Από την προσπάθεια του Ζαρτέλ, κοιτάξτε. Ανοίγει για τον Φορίκου, δεν μπορεί αυτός, ο Κράλια. Ο Κράλι θα μπλοκάρει με άνεση και θα ψάξει απέναντι κάτω. Ο Λουσιάνο το σουτ, την μπάλα τελικά, ο Ήβης προσπαθεί να γυρίσει, είναι out. Μπάλα του φεύγει λίγο αριστερά, κάνει τη σέντρα, σέντρα σουτ ήταν και πάει πάνω στον Κράλι. Ενώ περίμενε ο Μαυρογεννίδης σε πολύ καλή θέση. Και εδώ πανηγυρίζουν οι Πορτογάλοι πολύ γιατί μόλις έμαθαν ότι η Κάιζερ έδωσε την μπάλα. Κέντρα για το κεφάλι του Ζαρτέλ και του Ζόρζε Κώστα. Τα σπροξήματα δεν ευνοούν κανέναν. Νομίζω ότι υπάρχει out.
και κάποιο τραυματίας κάτω. Ο Ζάχοβιτς κάνει το γεφάλι. Ζαρντέλ θέλει προσοχή εκεί. Προσπαθεί να μπει ο Ζάχοβιτς στη φάση. Νομίζω ότι και πάλι πέφτει μόνος του. Και κάποια στιγμή υπάρχει και το θέατρο που τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Το πλάγιο πάντως είναι για τον Ολυμπιακό τώρα. Ο διαιτητής θα εκτελέστηκε και τώρα η επικίνδυνη σέντρα. Θα βγει ο Ελευθερόπουλος και θα μπλοκάρει πολύ ψηλά και σταθερά αυτή τη φορά. Πίσω από τη μεσαία γραμμή, αλλά ούτε αυτή την έχουν, καθώς ο διαιτητής, ο Γάλλος Ζιν Βεϊσκέρ, χειρίζει τη λήξη του πρώτου 45. Έκτες Πόρτο Ολυμπιακός 0-0. Και ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο για τον Ελευθερόπουλο, αλλά οι κόντρες τελικά ποιον ευνοούν, τον Ανατολάκη και τον Γιωργάτο. Προσπαθούν να βγάλουν την άμυνα ενώ κάποιος έχει χτυπήσει. Και οι ερυθρόλευκοι fair play πετούν την μπάλα πλάγια. Η κόντρα ήταν πολύ δυνατή. Σέντρα με μία δεν είναι καλή. Προσπαθεί να γυρίσει εκεί ο Ιβιτς προς την περιοχή. Ανενόχλητος κάνει και κάτι περίεργο. Ούτε ο ίδιος ίσως να κατάλαβε τι ακριβώς έκανε. Και η μπάλα φωτιά. Το 1-2 Ζαρντέλ από κοντά το γύρισμα. Να μπλοκάρει ο Ελευθερόπουλος. Ζαρντέλ έπεσε πάνω στον Ανατολάκη και οι δύο εκεί. Και ο Ελευθερόπουλος πετάει βιαστικά την μπάλα πλάγια, αλλά έτσι έπρεπε, γιατί ο συμπαίκτης του είναι πεσμένος στο έδαφος και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Λάθος κύριε, και κάνουν και μια επικίνδυνη σέντρα, αλλά ο Ελευθερόπουλος θα καθαρίσει τη φάση. Κουτοπονηριά. Απέναντι. Κεφαλιά για τον Ελευθερόπουλο χωρίς κανένα πρόβλημα. Κάνει μια σέντρα σούτ επικίνδυνη γιατί είναι τον Ελευθερόπουλο έξω. Ο Ίβις, δεν υπάρχει offside. Ο Ίβις καθυστέρησε. Πέφτει κάτω και το χάσε. Λάθος του Ήλια Ήβιτς, λάθος. Ήταν δίκ και να βρει τον Τορίβα που δοκιμάζει ένα μακρινό σουτ. Το Ελευθερόπουλος έξυπνα αφήνει την μπάλα. Έπεσε μένα αλλά την άφησε να κυλήσει out καθώς είδε ότι έφευγε αρκετά μακριά από το σουτ του Βραζιλιάνου που είδατε στο πρώτο πλάνο. Ελευθερόπουλος καθυστέρησε και πάλι με τον Ανατολάκη αλλά στα νόμιμα πλαίσια. Νοητής ξανά είδατε το σουτ. Πέτρα βγαίνει με τα πόδια ο Ελευθερόπουλος. Κίνδυνο θάνατος. Έσωσε τελικά την τελευταία στιγμή ο Μαυρογεννίδης. Μια δύσκολη στιγμή και ένα σούτ από μακριά. Κόρτο διασκελισμό μπροστά ο Τζόρντεβιτς για να δούμε τώρα δεύτερη προσποίηση φάουλ και κάρτα. Κάρτα στον Ζόρζε Κώσταν, δεν κάνω λάθος. Φάουλ Λουτσιάνο. Με πολύ δύναμη, out. Δύναμη μεν αλλά πάνω από τα δοκάρια του Κράλι που δεν ανησύχησε. Εδώ βλέπετε τον Λουτσιάνο. Νέα σέντρα. Θα κόψει ο Ανατολάκης με φάουλ. Τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Έκανε φάουλ εκεί μπροστά. Ο Ζάχοβιτς το σουτ, γκολ. Γκολ και μάλιστα στη γωνία που φύλαγε ο Ελευθερόπουλος. Ο Ζάχοβιτς αποδεικνύεται δίμιος για τα ελληνικά χρώματα. Δεν στάνανε μόνο τα γκολ που έβαλε στην εθνική μας την περασμένη Κυριακή. Σκοράρει τώρα και για τον Ολυμπιακό στη γωνία του Ελευθερόπουλου. Το 1-0 για τον Ζλάτκο Ζάχοβιτς από αυτό το φάουλ. Και εδώ ο Κράλι στην άλλη άκρη πανηγυρίζει. Εδώ ο σκόρερ από 2, κάνει το πέρασμα, μπαίνει στην περιοχή ο Μαυρογεννίδης, πέφτει κάτω, out. Σωστή και αυτή η υπόδειξη του Ζάχοβιτς, τώρα κάνει τη σέντρα και το κεφάλι του Ζαρντέλ που λέει ότι σπρώχτηκε αλλά η μπάλα είναι out, είτε σπρώχτηκε είτε δεν σπρώχτηκε. Η υπόδειξη του Βεσκέρ είναι out. Κουρτανίδη να σπρώχνονται. Ο Ανατολάκης θα πάρει και αυτή την κεφαλιά, έχει πάει πολύ καλά στο ψηλό παιχνίδι. Έχει κερδίσει αρκετές περιπτώσεις. Το αριστερά η σέντρα αυτή τη φορά είναι ακίνδυνη. Πω πω πω! Τι έκανε ο Ελευθερόπουλος. Ζητούν να περάσει τη γραμμή και να είναι γκολ. Τουρ που μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το shoot out. Κόρνερ δείχνει διαιτητής. Out ο Εφόπτης. Το γύρισμα είναι επικίνδυνο και η μπάλα φεύγει δίπλα από τα δοκάρια. Από τον Αρτούρ που είναι πολύ καλός και αυτός το ψ. Πάρα θα φτάσει άκρη, πάει πάνω του Μαυρογεννίδης. Αρτούρ κάνει το shoot out. Υπάρχει ο Σάιτ, ο Αρτούρ με τον Ελευθερόπουλο και αυτή τη φορά ο Ελευθερόπουλος θα σώσει. Το προηγούμενο του λάθος το διορθώνει τώρα στο κάτος. Κατούς που έχει κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι, το φάουλ από τον Λουτσιάνο από πίσω. Κέντρα αυτή για το κεφάλι του Ζαρντέλ, δεν περνάει μπάλα, σταματάει στο δοκάρι. Η τύχη σε αυτή τη φάση ήταν ο Ζαρντέλ ολομόναχος, το shoot goal. Αυτή τη φορά πάει προς τον Εφέπτη. Τι πάει να κάνει, να ανοίγει έξω. Ο Ζαρντέλ ό,τι δεν πέτυχε πριν με κεφαλιά, το πέτυχε αυτή τη φορά από πολύ μακριά. Βρήκε τον Ελευθερόπουλο εκτός θέσης.
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Το 82ο λεπτό. Ο Ζαρντέλ, νομίζω ότι έχει κάθε δίκιο να πανηγυρίζει, βρέθηκε πάρα πολλές φορές σήμερα. Προσπαθεί να βρει τον Καραπιάλη, δεν το βρίσκει. Ο Φερνάντο Μέντες πιέζει τον Καραπιάλη και κάνει φάουλ ο Μέντες. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος κάνει τη σέντρα, παραλίγο αυτό το γκολ. Κόλαβε ο Ζόρζε Κώστα και πέταξε κόρνερ. Σε αυτό το καλό χτύπημα από τον Γιανακόπουλο δεν υπάρχει κανείς. Το χάνει και με δεύτερη φάση στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Να ο Στέλιος Γιανακόπουλος που κάνει τον γκολ, μειώνει για τον Ολυμπιακό 2-1, 5 λεπτά πριν το τέλος. Σε αυτή την έξυπνη εκτέλεση φάουλ που έκανε ο Γρηγόρης Γιωργάτος, ο Γιανακόπουλος, όπως και πέρυσι που έβαλε τον γκολ στην Πόρτο στην Αθήνα, στέλνει και πάλι την μπάλα στα δίχτυα της Πόρτο και κάνει το 2-1. Ενώ τώρα θα βγει ο Λουτσιάνο και θα πάρει τη θέση του ο Σίνης Ταγκόγκης. Τον Μαυρογεννίδη τον αποφεύγει καταρχήν. Offside. Offside ο Ζαρντέλ. Η φάση σταμάτησε και γρήγορα. Ο Ελευθερόπουλος δίνει για τον Πάς. Διώχνει με γροθιές ο Ελευθερόπουλος. Το shoot out. Τη γλίτωσε από το shoot out του Καπούσο. Το 90. Για το κεφάλι του Φορίκο. Γκόγκης. Γκολ. Γκολ. Ο Γκόγκης θέλει την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει 2-2. Να ο Σίνης Ταγκόγκης. Τις καθυστερήσεις. Οι δύο αλλαγές του Μπάγεβιτς. Ο Γιανακόπουλος και ο Γκόγκης. Και το παιχνίδι πάει στο 2-2. 2-2 καθώς είμαστε 2,5 λεπτά μετά την κανονική διάρκεια. Ο Γκόγκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζει και παγώνεται τα στάνταρ. Εκτός από τη στιγμή ο διαιτητής, ο Γάλλος Βεσιέρ, σφυρίζει το τέλος του αγώνα που βρίσκει την Πόρτο και τον Ολυμπιακό.